θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η επόμενη μέρα για το μπασκετικό τμήμα του ΟΜΗΚΟΝ, η επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό. Νίκο μου, ό,τι και να αυτή τη στιγμή είναι νωρίς για να μιλήσουμε. Έτσι, είμαστε σε μια, ξεκινάει το καλοκαίρι όπως ξέρεις, ακόμα δεν έχει τελειώσει η χρονιά, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια το Σεπτέμβρη, προχωράμε, έχουμε βλέψεις και όνειρα, από εκεί και πέρα, πού θα πάμε, θα... Πάντως, η στόχη μας είναι υψηλή. Γιώργο, πες ότι κινούμαστε, παιδιά, για να είμαστε δίκαιοι, ξεκινήσαμε μια πολύ ιδιαίτερη και περίεργη προσπάθεια φέτος, η οποία, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, εμείς δεν έχουμε επαγγελματικές σχέσεις με τον μπάσκετ από οποιοδήποτε ρόλο και προσπαθήσαμε φέτος να πιάσουμε μια μικρή πτυχή επαγγελματικού αθλητισμού. Και γνωρίζουν όσοι μας γνωρίζουν, το κάναμε αυτό μέσω μεταγραφών που κατά την προσωπική μου άποψη δεν θυμάμαι, να με διορθώσετε, δεν είμαι από πάντα εδώ, εν ενεργεία παίχτη Α1, εν ενεργεία παίχτη Α1, όχι, δεν έγινε ποτέ. Να έχει έρθει να παίξει με τιμή, μιλάμε για ένα φανταστικό παιδί, το Γιώργο Τζιάρα, όσοι ξέρουνε, δέχτηκε να παίξει στο τιμημένο μας λοιπόν πρωτάθλημα. Εμείς λοιπόν από μια ερασιτεχνική φάση προσπαθήσαμε να αγγίξουμε μια επαγγελματική πτυχή του αθλητισμού με τέτοιους ανθρώπους. Με τέτοιους ανθρώπους, επαναλαμβάνω. Βέβαια, ο κορονοϊός θα άλλαξε όλα και μετά από μια τέτοια πανδημία και καταστροφή κάθε επιπέδου, εγώ να ρωτήσω, και αυτό είναι κάτι που με καίει εδώ και μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πώς μπορώ εγώ να μιλήσω στον οποιοδήποτε μικονιάτη, αθλητή, προπονητή, γονέα για μπάσκετ, όταν, για να πούμε την αλήθεια, και μη σας φαίνεται περίεργο, ότι και στη Μύκονο δίνεται μια μάχη επιβίωσης. Μη σας φαίνεται περίεργο καθόλου αυτό. Εντάξει, η προσπάθεια γίνεται, εμείς στοχεύαμε, γιατί όχι, δεν ξέρω ποιος απαγορεύει να κάνει όνειρα, να κάνει όνειρα σε αυτή τη ζωή, στοχεύαμε σε άνοδο, οποιαδήποτε κατηγορία, το νησί, όπως βλέπετε ακόμα και μέσα από αστεϊσμούς που εμείς κάνουμε, έχει ένα μπραντ το οποίο μπορεί να υποστηρίξει και δεχόμενο προτάσεις και προκλήσεις και μπορεί να τις κρατήσει, όλα αυτά όμως γινόντουσαν προ-πανδημίας. Και για να είμαστε δίκαιοι, το να απαντήσει κάποιος τώρα μετά από όλο αυτό που έγινε ότι εμείς έχουμε τις ίδιες παραμέτρους με προ-δύο μηνών, δεν τις έχουμε. Mm-hmm. Και αμφιβάλλω, αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν τα πράγματα απλά να συνεχιστούν σαν να μην έγινε τίποτα, ότι αυτό είναι όχι μόνο εφικτό, εγώ το βρίσκω και ο λίγον τι αντιπαιδαγωγικό. Να λέμε. Όχι αντιαθλητικό, αντιπαιδαγωγικό. Δηλαδή μπορούμε να πούμε τώρα που θα μας βρει η νέα χρονιά στο τοπικό κυκλάδων, σε κάποια κατηγορία ακριβώς από πάνω ή πιο πάνω από τη γάμα εθνική. Γιάννη, όλα είναι ανοιχτά. Όλους τους στόχους εξετάζουμε. Εδώ, ό,τι και να πούμε τώρα, δεν είναι εύκολο. Έτσι, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι γύρω από την ομάδα, δεν είμαι μόνος μου, είμαστε πολλοί αυτοί που είναι κοντά και βοηθάνε. Και παρόλα τα προβλήματα της χρονιάς αυτή που αντιμετωπίζουμε, η αγάπη μας για τον μπάσκετ μας κάνει να θέλουμε να συνεχίσουμε και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις στο τέλος. Βέβαια, έτσι, καμιά φορά η αγάπη τίνει να θεωρηθεί και βλακεία. Δηλαδή, όταν σε ένα πρωτάθλημα τώρα αυτή τη στιγμή η Α1 έχει βγάλει πρωταθλητή, έτσι, ανακήρυξε και συγχαρητήρια και όλα στην ομάδα που πήρε ακόμα ένα τίτλο. Οι Ολυμπιακοί αγώνες αναβάλλονται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Στο τοπικό κυκλάδων, την πιο δύσκολη ένωση, με τα πιο πολλά έξοδα για ταξίδια και το ένα και το άλλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να θέλουμε να το συνεχίσουμε το πρωτάθλημα και να θέλουμε να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα χωρίς να έχουμε χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, εγώ τι να πω στον Τζιάρα τώρα, Γιώργο, μπορεί να σε χρειαστώ τον Αύγουστο να κατέβεις να παίξεις ή δεν ξέρω πότε, γιατί το σκέφτονται. Έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες με κάποιους ανθρώπους για ένα χρονικό ορίζοντα. Έτσι, αλλάξαν τα πράγματα με τον κορονοϊό, αλλά πρέπει να αλλάξουν γενικά. Δηλαδή, σήμερα μίλαγα με κάτι φίλους από τη Ρόδο και η Ρόδο θα δώσει νομίζω, Γιάννη, που να ξέρεις και εσύ να μας πεις αν είναι έτσι, ότι θα θέλει να δώσει δύο ομάδες πρωταθλητές και στους δύο ομίλους. Πώς θα χωρίσουν τα νέα δεδομένα έτσι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αν γίνουν τέσσερις όμιλοι από 16 ομάδες. Δηλαδή, αντί να κλείνουμε τις καταστάσεις και να δίνουμε πρωταθλητές να τελειώνουμε, να προχωράμε. Εμείς θέλουμε να τις κάνουμε πιο δύσκολες και πιο σύνθετες, γιατί έτσι θέλουμε. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
χωρίς καμία οικονομική βοήθεια. Δηλαδή η Ένωση μας λέει να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα. Σωστά. Δεν είναι, και στο γήπεδο θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Είπε θα εξαντλήσει τις πιθανότητες. Ωραία. Αυτό σε ρωτάω κάτι. Ποιος θα κάνει εξετάσεις στην Μύκονο, πώς θα πάμε στο γήπεδο, θα πάμε εδώ πέρα να κάνουμε εξετάσεις κορονοϊό τώρα, μετά, μέσα προπονήσεις, όταν θα κατέβουμε, τα έξοδα, όλα αυτά. Τι καλύπτουν, τίποτα. Και μας δάνε εμάς που βάζουμε χρήματα κάθε χρόνο να συνεχίσουμε να βάζουμε για να λένε αυτοί ότι κάνουν κάτι. Μου επιτρέπετε δύο παραμέτρους μόνο. Με τι κόστος θέλουμε να παίξουμε μπάσκετ φέτος. Εγώ συμφωνώ. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε 40 αγώνες φέτος. Γιατί έχουμε και πολύ καλές ομάδες από τον όμιλο που εμείς έχουμε παίξει. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πάρα πολύ καλές φέτος, αντικειμενικά. Και ο Ερμούπολης και ο Περιστεριώνας, πάντα δυνατός. Με το μάτς που όλοι είδανε τον προηγούμενο Νοέμβριο, Άρη Σύρου, Αμικόνου, καταλάβανε γιατί μιλάμε. Σεβασμός δημοσιολόγους. Τώρα όμως, πώς γίνεται να μιλάμε για συνέχιση μπάσκετ, αντικειμενικά. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα απ' έξω. Ωραία, εγώ καλώ και τον κύριο Νοταράκη, οποιονδήποτε, 30 Ιουλίου να έρθει στη Μύκονο. Δεν μπορεί να μου το απαντήσει ο άνθρωπος, δεν θα ξέρει πώς θα είναι η οικογένειά του, δεν θα ξέρει αν έχει την οικονομική δυνατότητα. Σωστά, σωστά. Δεν θα ξέρουμε λοιπόν σε τι κατάσταση θα είμαστε, υπάρχουν και άλλα θέματα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια απλή αποδοχή πρόσκλησης, μπορούμε εμείς λοιπόν με ένα μεγάλο ανοιχτό διάστημα μέχρι όποτε να το εξαντλήσουμε. Να κρατήσουμε τι. Ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιβιώσουν, ανθρώπους οι οποίοι δεν μένουν στο νησί, ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να φύγουν από το νησί, με όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν. Εγώ είμαι κάθετος να το συζητήσουμε. Θεωρώ μια μικρή ασέβεια, παιδιά, στους επιχειρηματίες όλων των νησιών που ήδη στηρίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό του μπάσκετ που γνωρίζω εγώ, να λέμε έτσι απρόσκοπτα, παιδιά, δεν είναι τίποτα να παίξουμε κανένα δύο αγώνες ακόμα. Εγώ το θεωρώ ασέβεια και να λέμε και την αλήθεια, επειδή είμαστε ερασιτέχνες παίχτες. Μπορείς να ζητήσεις από τον Νικαλάθη που παίρνει 2 εκατομμύρια να βάλει το κεφάλι του και να παίξει. Όταν μιλάμε από ερασιτέχνες παίχτες, οι οποίοι μάλλον θέλουν να βγάλουν 2 μηνιάτικα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν ξέρω ποιος θέλει να τους τα στερήσει αυτά υποχρεωτικά. Όποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε. Είμαστε πολλοί παίχτες του μεροκάματου. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι επαγγελματίας από τους Μικονιάτες, τους Συριανούς και τους Περιστερ και τους Θηνιακούς. Συγγνώμη για τους Σαρδάμ. Αυτά είναι ερωτήματα που θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε ανοιχτά. Προβλέπετε τιμωρία μέσω βίντεο, Γιώργο. Όχι. Εντάξει, μπορώ να συνεχίσω. Στο κάτω-κάτω, κοιτάξτε να δείτε όπως τα καταφέραμε φέτος με κάτι Τσιάρες, με Λεούνι, Μπέλι, όλα αυτά τα παιδιά και τους πάρα πολύ καλούς παίκτες που είχαμε. Μπαμπίνιο, έχω παίξει 20 δευτερόλεπτα μέσα ώρα, οπότε μπορώ να μιλάω, έτσι το καταλαβαίνετε. Δεν φοβάμαι κάτι. Καθαρός ουρανός. Μη γελάτε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Τώρα, εντάξει, είπαμε για το πρωτάθλημα ότι άλλες ομοσπονδίες, άλλες ενώσεις ανακηρύχθουν πρωταθλητές, έτσι. Εμείς στις Κυκλάδες, και βάζω το εμείς, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, έχουμε δύο ομίλους, δεν έχουμε έναν που μπορεί αυτόματα η κάθε ένωση να ορίσει πρωταθλητή. Εκεί θα γίνει, πιστεύω, μπέρδεμα. Δηλαδή, αν πες από τον Β' όμιλο, κάποιος πει, εγώ δεν κατεβαίνω να παίξω, έτσι. Πάλι δεν πρέπει να γίνουν κάποιοι αγώνες. Δηλαδή, γιατί να ορίσει, ας πούμε, η Μύκονο, η Ένωση και να μην ορίσει τη Σαντορίνη που είναι στο Β' όμιλο. Δεν θα γίνει κάποιο θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν θα διαφωνούσα καθόλου μαζί σου και θα ήταν και πάρα πολύ τίμιο αυτό να γίνει. Ακριβώς. Όταν όμως η Ένωση βάζει να παίξει τον πρώτο με τον τρίτο σε ένα τελειωμένο πρωτάθλημα, ενώ ο Νότιος Όμιλος, οι ομάδες έχουν παραιτηθεί. Εάν μια ομάδα από τον Νότιο Όμιλο ήθελε να κατέβει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να παίξουμε μαζί της, γιατί έτσι είναι. Έτσι πρέπει. Αλλά με ομάδες που τις έχουν κερδίσει μες στο κήπεδο. Έτσι. Και καλός ή κακός, ακόμα και να σου πω κάτι και το παιχνίδι, και να μας λέει να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα σε ένα μην έχει λήξει καθόλου. Δηλαδή δεν λέμε καν να κάνουμε Final Four δύο ομάδες. Δηλαδή είναι και αυτό πρωτοτυπία. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Να μαζευτούμε τέσσερις φορές να κάνουμε ένα Final Four ή δύο. Εντάξει. Έχει το χιούμορ, είναι ωραίο αυτό, αλλά κάποια στιγμή και μετά. Γιώργο, να συμπληρώσω κάτι, παιδιά, και αυτό πραγματικά. Δεν θέλουμε να είμαστε προκατηλημένοι. Εδώ στη Μύκονο μιλάμε με πολύ κόσμο, με πολλούς επισκέπτες, μπασκετικούς επισκέπτες. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε εγώ, ούτε ο Γιώργος, αλλά όλοι μιλάμε και όλη η ομάδα. Και έχουμε τέτοιες επαφές. Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένος. Αλλά συγγνώμη, πώς συζητάμε αυτή τη στιγμή για μπάσκετ και για εξάντληση κάθε αγωνιστικής
πιθανότητας. Οι πρώτοι είμαστε, επιτρέψτε μου, 10 χρόνια από τα τσιμέντα που έχουμε στηρίξει όλους τους αγώνες. Χωρίς αναβολές. Χωρίς να πούμε ότι παίζει το πανπαιδικό μας και ακυρώνουμε αντρικό αγώνα. Το γνωρίζετε φέτος ότι μπορούσαμε να παίξουμε έναν αγώνα ακόμα στο πολύ δύσκολο πρωτάθλημα των Κυκλάδων, που όλοι παραδεχόμαστε ότι αναβολές είναι κάτι δύσκολο, και ανεβλήθη ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Τίμιο το πανπαιδικό, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν λόγος επαρκής. Πώς εγώ λοιπόν να μην είμαι προκατηλημένος, σαν άτομο, και μπορώ να δεχθώ οτιδήποτε κριτική στο άτομό μου, δεν μπορώ να εκπροσωπήσω όλο το νησί γι' αυτό, όταν τώρα δεν συζητάμε για τον άνθρωπο, δεν συζητάμε για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, την υγεία του, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί, την επιβίωσή του, και συζητάμε ότι πρέπει να παιχθεί και κάτι ακόμα. Αλήθεια, αυτή είναι η προτεραιότητα της εξάντλησής μας. Όταν τόσο καιρό εγώ λοιπόν μάλλον θα γίνω προκατηλημένος βλέποντας διαφορετικές συμπεριφορές και τότε και τώρα, σας υπενθυμίζω ότι ο Μικόνου έχει παίξει ημιτελικό Κυκλάδων πριν 2 χρόνια, το 2018, με το εφηβικό τμήμα να αγωνίζεται σε ένα σπουδαίο τουρνουά με τον Ολυμπιακό και την Τίνο, το αντρικό του τμήμα να παίζει ημιτελικό στην Άξο, και μετά από αίτημα δεν έγινε δεκτό. Ποτέ. Να τα λέμε κι αυτά. Άρα, βλέποντας λοιπόν σαν Γιάννης όλη αυτή την πορεία, μήπως να γίνουμε προκατηλημένοι για κάτι. Αγαπάμε όλες τις ομάδες. Γιατί όλες οι ομάδες κάνουν το ίδιο με εμάς. Βάζουν τα πόδια τους και τα λεφτά τους για έναν ερασιτεχνικό αθλητισμό που μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Εγώ όμως καλώ και λέω, αυτοί που πρέπει να αποφασίζουν είναι πρόεδροι μιας ένωσης όλων των ομάδων. Είναι. Σκεφτόμαστε όλες τις ομάδες, σκεφτόμαστε τον άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ να συζητήσω αγωνιστικά. Πώς να συζητήσω αγωνιστικά, σας το λέω. Γιατί να συζητήσω αγωνιστικά, τι να πω. Ποιος πρέπει να βγει πρωταθλητής, μεγάλη κουβέντα. Κανείς δεν μπορεί να βγει τώρα πρωταθλητής. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε. Να βγάλουμε τον πρώτο, να βγάλουμε τον τρίτο, τον πέμπτο, ποιον έχει λεφτά. Εγώ θα σας πω 300.000 ιδέες. Όποιος έχει πιο ωραία χρώματα. Σας λέω όμως. Ποιος, εμείς. Χάνουμε. Ποιος έχει ωραία. Ο Ντιλέινι δεν το άρεσε τα χρώματά μας. Εντάξει. Δεν θα ανέβουμε τον Ντιλέινι αυτά τα χρώματα. Λοιπόν. Έχει αποφασιστεί. Βλέπουμε παραδείγματα τέλος πάντων άλλων αποφάσεων υπόλοιπων ενώσεων. Βλέπουμε και τα δικά μας. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι, το δέχομαι. Μου κάνει όμως εντύπωση που δεν συζητάμε στην τελική για τον άνθρωπο, για τον επιχειρηματία, για τον αθλητή, και συζητάμε να εξαντληθούν άλλοι δύο αγώνες. What's the point? Ποιο είναι το νόημα δηλαδή. Μαζί μας. Εγώ μακάρι, εγώ φέτος, ειδικά αυτή η ομάδα που έχουμε χτίσει, την είδατε, δεν νομίζω ότι είχε λόγο να μην θέλει να γίνουν όχι 10, 20 αγώνες. Όπως κάναμε κάποτε play-off στις 5 νίκες. Αδιαφωνεί κάποιος ότι είχαμε κάποιο θέμα να παίξουμε και 40 μάτς φέτος. Ειλικρινά, παιδιά, και ευχαριστώ συγγνώμη όλα τα παιδιά από τη Μύκονο που στηρίξαν αυτή την ομάδα. Η ομάδα ήταν με την προσθήκη, την οικονομική, την ενίσχυση κάποιων επιχειρηματιών, με πολύ αγάπη τους ευχαριστούμε, και πάρα πολλών μικονιατών. Και με αυτό το λόγο η ομάδα μπορούσε να παίξει όχι 10, 35 μάτς. Αλλά μετά από όλα αυτά, αλήθεια, το αγωνιστικό είναι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Αυτή είναι η ερώτηση. Να πάμε και σε κάποια σχόλια. Παρακαλώ. Που έχουν υποθεί ενδιαφέρον. Ιωάννης Θεοχάρης Μπαμπουνάρας. Ναι. Αλήθεια, ισχύει ότι ο πρόεδρος της Ένωσης θέλει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα στις Κυκλάδες. Και συμπληρώνει από κάτω, μάλλον ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται. Έχουμε αρκετά ανέκδοτα, μάλιστα. Αρκετά, συγγνώμη, σχόλια. Ανέκδοτα, αρκετά, κάτσε με διαφορετικά. Και αν θέλετε να τα απαντήσετε κιόλας. Τι θέλετε. Εντάξει, και εμάς έτσι μας φαίνεται, αλλά... Γι' αυτό, ακριβώς αυτό λέμε. Αν η προτεραιότητα στο δυσκολότερο πρωτάθλημα είναι αυτό να συνεχιστεί χωρίς καμία δικλίδα, χωρίς καμία βοήθεια και χωρίς καμία ερώτηση, Σε κανένα. Δεν είμαστε πολλοί παίχτες, παιδιά. Να τα βάλουμε κάτω, έτσι δεν είναι. Δεν είναι πολλοί επιχειρηματίες που βοηθάνε. Να τα βάλουμε κάτω. Τελικά τι προέχει. Προέχει το γόητρο ενός συλλόγου. Προέχει υγεία. Προέχει η υγεία, Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Και σας το μιλάω, ναι. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση. Κάποιος μπορεί να μου πει πολύ πονηρά ότι γι' αυτό μιλάς. Εγώ το απέδειξα στο γήπεδο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι καλός παίχτης. Όμως η ομάδα μου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε τον τρόπο που μιλάω.
Πιθανώς θα έπρεπε εγώ σαν Γιάννης και ο Γιώργος να λέγαμε παιδιά στο γήπεδο ακόμα καλύτερα για μας. Αλλά ειλικρινά δεν θα ήταν μια υποκρισία τη σημερινή εποχή. Λοιπόν... Δηλαδή, anyway, ναι, παρακαλώ.